πάση στιγμή δίπλα μας και μπροστά όποτε χρειαζόμαστε. Εμείς λοιπόν που αποτελούμε τη τσέτα, είτε είμαστε μουσική, είναι μουσική, είτε είμαστε τσέτα βασίλες, είτε είμαστε ο καθένας ό,τι δίνεται και ό,τι μπορεί και συμβάλλει στη συνέχεια των αράπηδών μας, υποσχόμαστε ότι και το χρόνο θα κάνουμε τους αράπηδες, θα συνεχίσουμε να τελούμε το μουσικοχορευτικό μας δρόμενο και πριν εγώ κάνω οτιδήποτε, δηλαδή έτσι συνηθίζαμε εδώ να σταυρώνουμε τους χαρβάδες και τέτοιες σαν σε πίτα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο, τον οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά για την γιορτή του. Είναι άλλος Θανάσης, ο οποίος είναι ο πολύ ταλαντούχος Θανάσης και βέβαια όσοι έχουμε στα σπίτια μας Θανάσιδες ή Αθανασίες, θα τους χαιρόμαστε. Έχουμε βέβαια τον Θανάση εδώ πέρα, πρέπει και αυτό να το μιλήσουμε, γιατί είπα πολύ ταλαντούχος είναι, από πολύ ράρες ζωλιάς και λίγα από όπως ό,τι θέλεις είναι ο Θανάσης και γι' αυτό το λόγο ο Πρόεδρος να ξεκινηθεί και να κόψουμε το χαρβά, να γλυκαθούμε και να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε. Εγώ καταρχήν θα ευχαριστήσω τον Γιάννη. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συλλόγου για τις ευχές στο πρόσωπό μου. Οι δικές μου ευχές θα είναι, επειδή η μέρα είναι δικιά σας, είναι η μέρα της τσέτας, θα είναι να είστε γέροι, του χρόνου να έχουμε πιο μεγάλη τσέτα. Γιατί φέτος η τσέτα πραγματικά ήταν συγκινητική. Φέτος η τσέτα, για όσους θυμούνται καρναβάλια, αράπηδες στο μοναστηράκι, ήταν η τσέτα, η μεγαλύτερη τσέτα που έχει γίνει. Του χρόνου να είστε γεροί, να είναι πιο μεγάλη τσέτα. Τίποτα άλλο. Να πω το εξής, βέβαια. Μου είχε γίνει παρατήρηση την ημέρα του το βράδυ, γύρω στις 2 η ώρα, από τον Ανέστη, κάποιος λέει λείπει σήμερα. Και ήθελα καθιστός να το πω. Σας φέρτε λίγο καθίσματα. Δεν μας προλάβατε στις ευχές, Μαρίκα, σας αφήνατε. Τα είπαμε τα παιδιά μου. Λέει, ποιος έλειπε φέτος, ένας Ευρωπαίος πολίτης, το 2001 τον έκανε Ανέστης. Το 10 στην Γερμανία. Έλειπε το τραγούδι δηλαδή. Μου λέει ο Ανέστης 2 ώρα το βράδυ, λέει κάποιος λείπει, κάποιος λείπει, δεν μπορεί να στρώσουμε τραγούδι και έλειπε ο Ανέστης. Δηλαδή, το χρόνο αν έχουμε υγεία. Α, πρέπει να το πεις αυτό. Αν δεν το πεις. Πρέπει να δώσεις μια υπόσχεση. Είπαν και κάτι άλλο. Λέει κάποιος λείπει, λέει. Αφαστάς γερά να γίνονται. Θέλω στήριξο. Την άλλη την υπόσχεση δεν τη λέω. Την άλλη την υπόσχεση δεν τη λέω. Άρα πρέπει. Αυτό το έθιμο να το κάνουμε στο δικό μας το σπίτι. Να γίνει στο σπίτι. Εκεί που πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, δηλαδή, για να πούμε μια εδώ γίνει και το σκέλος είναι... Αθήνα. Κοιτάξτε, όλοι ξέρετε λίγο πολύ ότι εκείνο το σπίτι είναι συνδεδεμένο με τους αράπηδες και βέβαια ευτυχώς αυτό αναγνωρίστηκε και από το ΣΟΕ του Βαρβάγγελου από όλους και βέβαια για να τιμηθεί και ο ίδιος του και ο Νίκος. Έτσι. Βέβαια η σχέση είναι πολύ βαθιά και αυτή τη σχέση, τη ένωση δηλαδή της δικιάς σας φωνιάς και με το χώρο του συγκεκριμένου, αλλά και με τη δύναμη που παίρνουμε από την όλη δικιά σας παρουσία και συγκρότηση που κάνουμε ο καθένας και πνευματικά και υλικά, σας έχω μιλήσει τις προάλλες στις 3 πρώτου για την εσωτερική και για την εξωτερική ταυτότητα. Δηλαδή, είχα πει το εξής πολύ απλό. Εξωτερική ταυτότητα είναι η αισθητική και τα υλικά μέσα, δηλαδή η υλικοτεχνική μας υποδομή. Μέσα σε αυτήν εντάσσεται όλο το σχέδιο που έχουμε καταγράψει και ευελπιστούμε ότι θα το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα για να το υλοποιήσουμε, αλλά ούτως ή άλλως, είτε γίνει με εμάς, είτε γίνει στην επόμενη γενιά, αυτό θα ενισχύσει ποιο, το πνεύμα, δηλαδή το νου και την καρδιά. Αυτό αποτελεί την εσωτερική ταυτότητα
η οποία είναι ισχυρή και η εξωτερική ενισχύει την εσωτερική ταυτότητα. Εγώ θέλω να, η δικιά μου πρόθεση, η δικιά μου συμβολή ως κινητηρίου δυνάμεως είναι να σας κάνει πιο ισχυρούς, να αισθανθείτε την περηφάνεια που κουβαλάτε, γιατί αν δεν αισθανθείτε την περηφάνεια που κουβαλάτε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα που είπαμε παραπάνω στην ολική ποιότητα. Αυτά είναι απλά θεωρητικά φαίνονται, αλλά δεν είναι καθόλου θεωρητικά. Αγγίζουν όλους, αγγίζουν κυρίως το συναίσθημα μας, αγγίζουν την κοινή μας καταγωγή, αγγίζουν την περηφάνεια και προπαντός, όταν πιάνουμε το χέρι στον τρανό κυκλικό χορό ο ένας στον άλλον, τι κάνει? Παίρνουμε τη δύναμη του πρωτοχορευτή, ο οποίος κρατάει τη τσερβέτα, την κόκκινη, η οποία είναι σύμβολο έτοιμου να θυσιαστεί. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς επιστήμονες να μας παρακολουθάνε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε επιστήμονες. Εμείς θέλουμε να διασώσουμε αυτό που έχουμε και να το κάνουμε πιο ισχυρό. Δηλαδή ο πρωτοχορευτής, ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτοσχεδιασμό, κρατώντας τη σερβέτα, ή τη τσερβέτα, ή τη σερβέτα, τσε. Σερβέτα. Τη σερβέτα την κόκκινη, είναι έτοιμος, προφυλασσόμενος από τους αράπηδες, οι οποίοι κρατούν το ιερό, το κέντρο, στη μουσική της λύρας και του ταερέ που δίνει ρυθμό, να θυσιαστεί, να κάνει την υπέρβασή του, να πλησιάσει στο θείο. Αυτά τα λέω γιατί είναι γνώση. Σας έχω πει φέτος του Κέρα. Εγώ του χρόνου μπορεί να μην είμαι. Θέλω να είμαι. Λέω όμως μπορεί να μην είμαι. Εσείς πρέπει να συνεχίζετε. Και να συνεχίζετε πιο δυναμικά. Έτσι. Αυτό το απλό πραγματάκι, τη δύναμη που έχει ο πρωτοχορευτής, την οποία δεν τη ξέρει ίσως, που πιάνει το δεύτερο και δεύτερο στο τρίτο και φτάνουμε μέχρι το τελευταίο, τι είναι αυτή η θεϊκή δύναμη που νιώθει ο ένας στη στήριξη του αλλονού για να μπορούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό λέμε να γίνουν δύο κάτια οι χωροί, να γίνουν τρία κάτια οι χωροί, ένας κύκλος. Όλο το χωριό ένας κύκλος. Αυτή είναι η δύναμη που μεταφέρει ο ένας τον άλλον για να σηκωθούμε ένα σκαλοπάτι ψηλότερα και για να φτάσουμε σε αυτό που λέμε την ολική ποιότητά μας. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανένας, αλλά είναι πολύ αυτό απλό όταν το ζούμε. Αυτή η ερμηνεία, πώς τρώνει ένα τέτοιο μικρό χωριό, ένα τόσο μεγάλο κύκλο. Μόνο αυτή τη μέρα. Όταν λέω συμπυκνώνεται η ταυτότητά μας τη συγκεκριμένη μέρα, το εννοώ και ας αφήσουμε τα άλλα που λέει να αυτός και ο άλλος και όλα αυτά. Μην δίνετε σημασία σε αυτά. Δώστε βάση στη συνέχεια. Αναδείξτε τη συνέχεια ως αξία ζωής. Τα πρόσωπα δεν έχει σημασία. Τα πρόσωπα είναι τώρα, αύριο θα είναι άλλα πρόσωπα. Αυτό που μεταφέρουμε είναι η γενιά. Είναι το πνεύμα των γενεών. Είναι αυτό που πήραμε από τους παλαιότερους, αυτό που σήμερα εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι να το κρατήσουμε. Με καλύτερες συνθήκες πιστεύω αύριο οι προστάριδες θα το συνεχίσουν. Αυτά, χρόνια σας πολλά και ας κάνουμε το σταυρό εδώ πέρα, Σάκη, έτσι μαζί εμείς, έτσι σαν την ηγεσία. Έτσι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έτσι, για αυτό με αυτό θα κόψουμε. Λάζαρε, καλώς όλες. Ξέρετε, μας είπα να σε πάρουμε πάντα. Το είπα. Ναι, εντάξει τώρα. Βάλτε γυναίκες τώρα, Θεία, Μαρία, Σαββούλα, Κατίνα. Βάλτε, συνεχίστε εδώ πέρα, έλα, να ταιριάσετε εσείς. Αφού είστε που είστε, δεν σας βάζουμε να τσιγαρίζετε. Εντάξει τώρα, πάρτε από εδώ πέρα που είναι τέτοιος που με ζητούσε. Πάνε από δυο κομμάτια. Εντάξει, θα πάμε έτσι και στα παρέα θα πηγαίνουν. Λείπει κάποιος, ένα άντρο από λείπει κάποιος. Γεια σας.
Αν δεν ξέρω να ζω εγώ τι Είσαι εδώ στην αίθουσα. Πάνε και εδώ και σε αυτούς.